προεισπρακτικού μηχανισμού συνάντησε εμπόδια με το καλημέρα. Ο διαγωνισμός για τη στελέχωση του νέου σώματος οικονομικών ελεγκτών που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομικών στιγματίστηκε από επεισόδια. Συνδικαλιστές από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες συγκεντρώθηκαν έξω από το εξεταστικό κέντρο για να εμποδίσουν συναδέλφους τους εφοριακούς να δώσουν εξετάσεις. Το γιατί και το πώς θα το δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Συνδικαλιστές εφοριακοί συγκρούονται με δυνάμεις της αστυνομίας. Οι σκηνές αυτές εκτυλίχθηκαν έξω από κέντρο στο οποίο είχαν προγραμματιστεί γραπτές εξετάσεις για τη στελέχωση του νέου σώματος ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής ίσπραξης εσόδων του προϋπολογισμού το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Ωστόσο, από τους 837 εφοριακούς υπαλλήλους που είχαν κάνει αιτήσεις για να δώσουν εξετάσεις και να στελεχώσουν την υπηρεσία, μόλις οι 250 κατάφεραν να μπουν στο κτίριο. Και αυτό διότι οι συνδικαλιστές συνάδελφοί τους είχαν διαφορετική άποψη. Εγώ κατάφερα να μπω, όμως προσπάθησαν με έντονη ψυχολογική βία και ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να δώσουν εξετάσεις και δεν μπήκαν. Η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες από την πλευρά της αποφάσισε να προχωρήσει στην κινητοποίηση, καθώς όπως διατείνονται τα μέλη της, το νέο Σώμα Οικονομικών Ελεγκτών προωθεί μεταξύ άλλων λογικές ιδιωτικοποίησης. Θεωρούμε ότι με αυτό το διαγωνισμό προχωράει περισσότερο η ιδιωτικοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών, ανοίγει περισσότερο η πόρτα για απολύσεις στον κλάδο μας, προχωράει περισσότερο η μισθολογική υποβάθμισή μας και κυρίως έχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό φαινόμενα αναξιοκρατίας που είχαμε μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές εφοριακούς, τα φαινόμενα αναξιοκρατίας έγκυται κυρίως στο γεγονός ότι στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επαναλάβει το διαγωνισμό, καθώς το νέο σώμα θα πρέπει να στελεχωθεί σε πρώτη φάση με 990 οικονομικούς ελεγκτές. Να καλησπέρισω εδώ την Άρη Πορτοσάλτη, διευθυντή του ΣΚΑΙ 100,3. Έτσι ξεκίνησε το Σάββατο η προσπάθεια αναδιάρθρωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών Άρη με τρόπο επεισοδιακό. Τώρα ψάχνετε το Υπουργείο Οικονομικών πώς θα επαναλάβει τις εξετάσεις. Είναι μια εικόνα οδυνηρή πάντως για όλους μας, για όλη την κοινωνία. Πρωτίστως για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχοντας τα προσόντα, έχοντας σπουδάσει, προσπαθούν να κάνουν ένα άλμα στη ζωή τους. Να πούν ότι ναι, θα συμμετάσχουμε στη συγκρότηση μιας ομάδας η οποία θα έχει και έναν μικρότερο βαθμό διαφθοράς. Διότι ένα από τα ζητούμενα σήμερα είναι να αντιμετωπιστούν και τα θέματα διαφθοράς. Όχι μόνο στην κορυφή, αλλά στη μέση και, στο χαμηλό επίπεδο. Έτσι λοιπόν συγκροτείται μια ομάδα η οποία λέει θα πάμε πια να ελέγχουμε με έναν τρόπο ουσιαστικό και δυνατό. Απ' την άλλη πλευρά δίνεται και ένα κίνητρο σε αυτούς τους ανθρώπους. Κίνητρο αποδοτικότητας. Δεν μοιράζεται αυτό το διβέτ, το περίφημο σε όλους τους υπηρετούντες του Υπουργείου το επίδομα, αλλά θα το παίρνουν εκείνοι οι άνθρωποι που θα αποδεικνύουν ότι είναι πράγματι θέλουν να κάνουν έλεγχο. Είδαμε όμως οι συνδικαλιστές των εφοριακών να παρουσιάζουν μια σειρά από επιχειρήματα. Αρχίζω από εκείνο το οποίο τόνισε ο κύριος Αλεξιάδης, ότι ανοίγει ένα παράθυρο για την ιδιωτικοποίηση. Θα ανοίξει όσο ο κύριος Αλεξιάδης και οι υπόλοιποι συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας κρατούν αυτή τη θέση. Γιατί διότι λες. Τώρα αυτοί που προσέρχονται να στελεχώσουν αυτή την υπηρεσία, αυτό το κομμάτι της, του κράτους, είναι όλοι κρατικοί υπάλληλοι. Είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν εμπλέκεται κανένας άλλος, καμιά άλλη εταιρεία. Αν αυτό όμως δεν όσο επιχειρείται η αντίσταση, δεν κατοθωρθεί να συγκροτηθεί, τότε είναι προφανές ότι θα έρθουν οι ιδιώτες. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Αλεξιάδης μας έλεγε το πρωί στο ραδιόφωνο ότι, ξέρετε, αυτό το να μην επιτραπεί να γίνουν εξετάσεις είναι απόφαση του συνεδρίου της Ομοσπονδίας. Και τι είναι νόμος, ψήφισαν κάτι, είναι κόμμα, πήραν μια απόφαση. Αλλά έτσι με τέτοιου τύπου ενέργειες θα υποτίθεται θα πάμε μπροστά. Εδώ νομίζω και ξαναέρχομαι ότι είναι οδυνηρή αυτή η εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα γίνουν τόσο εύκολη η μετάβαση από τη μία φάση της Ελλάδος στην άλλη φάση. Αλλά θα επιβεβαιώνουμε πάντα εκείνους που λένε ότι δεν αλλάζει η Ελλάδα. Μπορεί να αλλάξει. Να λοιπόν ότι εδώ έχουμε μπροστά μια προσπάθεια να επιχειρηθεί, να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Είναι ένα από τα ουσιότερα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας σήμερα και που η αντανάκλασή τους είναι παντού. Εκεί λοιπόν έρχεται εμπόδιο συνδικαλισμός και λέει όχι, δεν θα συγκροτηθεί αυτή η ομάδα. Με μία απόφαση λέει ενός συνεδρίου. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να προχωρήσουν, δηλαδή εδώ έχουμε μία κυβέρνηση η οποία νομοθετεί.
Εμείς οι υπόλοιποι τα συνδικαστικά όργανα μπορεί να έχουν αντίρρηση για τον νόμο. Προφανώς ναι. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα να έχουν αντίρρηση, αλλά δεν έχουν κανένα μα κανένα λόγο και δικαίωμα να σταματούν εξετάσεις. Προχθές σταματούσαν εκλογική διαδικασία, σήμερα σταματούν εξετάσεις. Πού πάμε? Μάλιστα. Άρα, Πορτοσάλτα, να σε ευχαριστήσω πολύ.